Γεια σας! Σήμερα θα φτιάξουμε ένα κολλιέ με μαύρο κορδόνι και δερμάτινα λουλουδάκια σε μαύρο και σε μπορντό. Θα σας δείξω πώς θα τα φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε δύο κορδόνια 45 πόντους το καθένα. Λίγο δερματάκι σε μαύρο και μπορντό, 3 χαντρούλες μαύρες, 2 καπελάκια, ένα κούμπομα και 2 κρυκάκια. Το πρώτο που θα κάνουμε είναι να κολλήσουμε τα δύο κορδόνια μαζί με τη ζεστή μας σιλικόνη πάντα. Πιάνουμε τις δύο άκρες και τις πιέζουμε να μπουν στο καπελάκι μας. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Το στρώνουμε έτσι να είναι όμορφο και ίσιο. Βλέπετε ότι αυτό θέλει λίγο κόψιμο ακόμα. Νομίζω είναι εντάξει τώρα. Βάζουμε κόλλα στο καπελάκι μας. Και τοποθετούμε πάλι τα δύο κορδονάκια μαζί. Δεν πειράζει αν βγει λίγο έξω η κόλλα. Θα το σκουπίσετε σε ένα χαρτάκι και είναι έτοιμο. Λοιπόν, το πρώτο στάδιο το τελειώσαμε. Πάμε στο δεύτερο μέρος. Εγώ έχω ένα κομματάκι δέρμα εδώ, σε μαύρο, και θα χρειαστώ και μπορντό. Έχω φτιάξει ένα λουλουδάκι σε χαρτί. Θα κάνουμε το περίγραμμα. Θα το κόψουμε. Θέλουμε 3 μαύρα και 3 μπορντό. 3 να είναι λίγο μεγαλύτερα και 3 λίγο μικρότερα. Αφού τα κόψουμε, τα ενώνουμε με μία χαντρούλα και ένα κορδονάκι. Θα φτιάξουμε ένα μαύρο και μπορντό και 2 μπορντό με μαύρα στο τέλος ή το αντίθετο ή ό,τι χρώμα έχετε, δέρμα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εγώ τώρα έχω επιλέξει αυτές τις αποχρώσεις. Με τη ζεστή μας κόλλα θα τα κολλήσουμε εδώ, στο πλάι, το κολλιέ. Οπότε βάζουμε πάνω στο κορδόνι μας την κόλλα και κολλάμε το πρώτο μας λουλούδι. Τα δύο μπορντό θα τα βάλω στις άκριες και αυτό που είναι μαύρο θα το βάλω στη μέση. Λοιπόν, βάζω το μαύρο τώρα. Και βάζω και το δεύτερο μπορντό. Βάζουμε λίγο κόλλα εδώ, γιατί είναι μαλακό το δέρμα μας, για να μην σηκώνεται, ώστε να κολλήσουν μεταξύ τους τα λουλουδάκια. Λίγο για να μην μας βγει κόλλα στο δέρμα, γιατί δεν θα φαίνεται όμορφα. Νομίζω είναι πολύ εύκολο για να το φτιάξετε. Ας το δούμε και φορεμένο. Πώς σας φαίνεται?
Καλή επιτυχία!